Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μία γύρα κινητοποιήσεων ήδη από την εξεταστική και τα μέσα του Σεπτέμβρη με πρωτοβουλίες και του ενιαίου συλλόγου. Σε σχέση με το ζήτημα της Μέριμνας, αρχικά ήρθαμε αντιμέτωποι με διάφορες, ας πούμε, με διάφορα ζητήματα που αφορούν τις φοιτητικές εστίες, με επιλαχώντες φοιτητές ενώ είχαν δικαιούντουσαν κανονικά εστία με βάση τα κριτήρια, τα οποία δυστυχώς είναι και κριτήρια ακραίας φτώχειας, καθώς μπαίνουν και ακαδημαϊκά ζητήματα στη μέση και επιδόσεων. Ένα κομμάτι του το λύσαμε. Το αίτημα για τη σημερινή κινητοποίηση είναι συγκεκριμένο, αφορά το να υπάρχει σε αυτή την πόλη, τέλος πάντων, για τους φοιτητές μηνιαία φοιτητική κάρτα. Δεν έχει ανανεωθεί καμία σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος και της εταιρείας, ας πούμε, που έχει εδώ πέρα τα λεωφορεία. Οπότε φτάσαμε μέσα σε μία νύχτα να πληρώνουμε από 17 ευρώ το μήνα 40. Τι να πούμε, ότι το μίνιμουμ του ενοικίου για ένα σπίτι με πολύ χαμηλές, ας πούμε, προδιαγραφές είναι 450 ευρώ. Αν ξεκινήσουμε από εκεί, όχι για να ζήσεις, για να επιβιώσεις. Το σούπερ μάρκετ είναι στο Θεό. Η μηνιαία κάρτα στα 40 ευρώ, κάντε τις πράξεις. Δηλαδή θέλει μίνιμουμ 800 ευρώ για να επιβιώσεις σε αυτή την πόλη και όχι καν για να ζήσεις ή πόσο μάλλον για να σπουδάσεις κιόλας. Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια γνωρίζαμε πολλούς φοιτητές που φεύγανε. Πλέον δεν έρχονται καν, οπότε δεν μπορούμε καν να τους γνωρίσουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται και στους εισακταίους φέτος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που λόγω και της βάσης εισαγωγής που θέσπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για μείον 300 εισακταίους από προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση η πόλη των Χανίων δεν είναι μια πόλη που προσφέρεται όντως για σπουδές, που προσφέρεται για εργαζόμενους να έρθουν να δουλέψουν, που προσφέρεται για αναπληρωτές καθηγητές να έρθουν εδώ πέρα να ασκήσουν το επάγγελμά τους, που προσφέρεται για γιατρούς, για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία μας. Είναι μια συνολική κατάσταση και δυστυχώς η πόλη είναι αφιλόξενη και για τους νεολαίους αλλά και για τους εργαζόμενους. Αν θα μπορούσατε να πείτε ένα ποσοστό των φοιτητών που εργάζονται παράλληλα, πόσο θα ήταν αυτό? Είναι σίγουρα ένας στους δύο φοιτητές. Είναι σίγουρα ένας στους δύο φοιτητές πλέον.